Μια ξέχαστη συναυλία υπόσχονται στο κοινό οι συντελεστές της εκδήλωσης «Η Μελωδία της Αέλεια». Η Αέλεια έχει αποφασίσει στα πλαίσια των εκδηλώσεων που κάνει για να συλλέξει οικονομικούς πόρους, όπως γνωρίζουν όλοι, για τις άπορες γυναίκες που υποφέρουν από καρκίνο του μαστού, να συμπράξει με τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Και τι καλύτερο, φυσικά, από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε πολλές γυναίκες μαζί. Είναι η Αέλεια με τις γυναίκες της. Είναι η πρώτη διευθύντρια της ΚΟΘ που είναι γυναίκα, η Τσόκανο, η Ζωή. Και είναι δύο απίστευτες ερμηνεύτριες που έρχονται από το εξωτερικό για να τραγουδήσουν για μας στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά είναι η Κατερίνα Λέχου που θα μας μεταλαμπαδεύσει, τι καλύτερο φυσικά, το μήνυμα της Αέλεια. Είναι μεγάλη μας χαρά που για πρώτη φορά θα συνεργαστούμε με την Αέλεια, έναν πολύ σημαντικό φορέα της πόλης μας, ο οποίος ενεργοποιείται πολύ πολύ δραστήρια κατά του καρκίνου του μαστού. Είμαστε δίπλα τους, στηρίζουμε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια με ένα γκαλά όπερας με δύο πολύ σημαντικές τραγουδίστρες που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για αυτή τη συναυλία. Τα συναισθήματά μου δεν ξέρω αν μπορώ να τα περιγράψω, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα τραγουδήσω στη γενέτειρά μου τη Θεσσαλονίκη. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχω παρελθόν σε αυτή την πόλη, γιατί έχω σπουδάσει μουσική εδώ, έχω σπουδάσει βιολοντσέλο και κάποιοι από τους μουσικούς της ορχήστρας είναι άτομα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει μαζί. Οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι θα συμπράξουμε και ότι θα δημιουργήσουμε τέχνη μαζί. Η Αέλεια είναι, όπως ξέρετε, μια φιλανθρωπική οργάνωση, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία απαρτίζεται εξ ολοκλήρου 100% από εθελοντές και σκοπό έχει την ιατροφαρμακευτική βοήθεια άπορων γυναικών, την κάλυψη όσον αφορά, έχουμε την πρώτη τράπεζα περούκα στην Ελλάδα και καλύπτουμε με περούκες γυναίκες που έχουν ανάγκη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια υποτροφία για καινούριους γιατρούς που θέλουν να εξειδικευθούν σε κάποιο θέμα που έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού. Και φυσικά το μεγάλο μας όνειρο είναι η δημιουργία μιας κινητής μονάδας η οποία θα περιφέρεται ανά τη χώρα και θα κάνει εξετάσεις δωρεάν σε γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Πριν από την έναρξη της συναυλίας θα βραβευθούν τα τρία καλύτερα έργα του διαγωνισμού φωτογραφίας της Αέλεια με θέμα καρκίνους του μαστού «Η πρόληψη είναι η ομπρέλα της ζωής».